Πόσο ανήσυχο είστε, κύριε Παφίλη, από την κατάσταση της πανδημίας αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι ανήσυχος. Γιατί η διαχείριση της πανδημίας από την πλευρά της κυβέρνησης ήταν όχι απλώς απαράδεκτη. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμιά βαριά έκφραση. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη, να πω δολοφονική. Έχει τεράστιες ευθύνες και αν μας άκουγε, όχι μόνο εμάς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αλλά και τους υγειονομικούς και τα συνδικάτα, συνολικά δηλαδή αυτό που λέμε εργατικό λαϊκό κίνημα, και έπαιρνε αυτά τα μέτρα, δεν θα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, παρά το γεγονός, δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις σε μια τέτοια πανδημία, η οποία είναι παγκόσμια, έτσι, δεν είναι καν πανευρωπαϊκή. Είναι παγκόσμια, αλλά όλες οι χώρες την ίδια πολιτική ακολουθούν. Γι' αυτό είναι αυτή η κατάσταση, mm-hmm. και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το τι είχαμε προτείνει, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι ίδιοι υγειονομικοί. Mm-hmm. Πρώτον, και υπάρχουν και μελέτες γι' αυτό. Χώροι εργασίας. Να γίνουν έλεγχοι, αυστηροί, να υποχρεωθούν να πάρουν μέτρα. Δεν έκαναν τίποτα μέχρι τώρα. Κυριολεκτικά τίποτα. Και θεωρείται ότι η πρώτη πηγή και η μεγαλύτερη της μετάδοσης είναι οι χώροι εργασίας. Εκεί όσα lockdown και να κάνεις. Η τηλεργασία δεν βοήθησε τότε, παραδείγματος χάρη βγήκανε. Μα τηλεργασία είναι ένα μέτρο διαφορετικό. Στους χώρους δουλειάς που συνοστίζονται. Εδώ υπάρχουν παραδείγματα άπειρα. Να μην πω βιομηχανίες, γιατί θα ξεχάσω μερικές. Και δεν θέλω να βάλουμε μερικούς στο στόχαστρο. Πρώτο θέμα ήταν αυτό. Γιατί δεν το έκανα? Δεύτερο θέμα. Υπάρχει μελέτη που λέει αυτό που σας λέω, και δεν είναι δική μας, του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεύτερο, μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν γίνεται χάος. Αντί να κατηγορεί τον κόσμο που δίκαια διαμαρτύρεται και προσπαθεί να τον ενεχοποιήσει για όλα αυτά τα χάλια, θα έπρεπε να πάρει κάποια μέτρα. Και υπήρχαν προτάσεις. Και για το μετρό έπρεπε να πυκνώσουν τα δρομολόγια και για να μπουν αυτοκίνητα. Υπήρχαν προτάσεις από τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων να επιτάξουν 2.500, να τα φέρουν στην Αθήνα και δεν ξέρω αν θα πηγαίνουν και στη Θεσσαλονίκη, και να πληρώσουν τους οδηγούς και τα καύσιμα. Στελέχη της κυβέρνησης πάντως λένε σε ό,τι αφορά, δεν το ξέρω αυτό με τα τουριστικά λεωφορεία που λέτε, αλλά έχουμε θέσει το ερώτημα σε στελέχη της κυβέρνησης που έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή για περισσότερα λεωφορεία, και μας λένε ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες. Ένα χρόνο μετά. Και έχει γίνει προκήρυξη. Δηλαδή και ότι χρειάζεται μια διαφάνεια. Γιατί δεν έπαιρνε αυτό το μέτρο? Ένα ερώτημα. Από την αρχή, γιατί τέθηκαν αυτά τα θέματα. Μαζικά και δωρεάν τεστ σε όλο τον κόσμο, για να μπορέσει να το ελέγξει. Υγειονομικό προσωπικό παντού. Πάμε να βάλουμε. Δεν τα έκαναν αυτά, και γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, πέρα από αντικειμενικές αιτίες που μπορεί να είναι η μετάλλαξη. Αλλά γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση αυτό? Γιατί θεωρεί κόστος για την υγεία. Θα διαβάσω τις προτάσεις που mm-hmm. κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του κομμάτος μας για σήμερα. Ωραία. Για τώρα, για να ξέρει και ο κόσμος και να δουν ότι υπάρχουν λύσεις. Τι λέμε, τις διαβάζω για να μην καθυστερούμε. Επίταξη στο λεκανοπέδιο των ιδιωτικών νοσοκομείων. Σήμερα κλείνουν οι μεθόλες. Είναι πάνω από 90%. Θα πεθάνει ο κόσμος. Σε μερικές έχουν 100% πληρότητα. Το προτείναμε και για να προσθεθούν απλές ειδικές κλίνες και διαγνωστικά εργαστήρια για τις ανάγκες των ασθενών. Ένα μέτρο. Αγρόν αγοράζει. Έχουν θησαυρίσει και συνεχίζουν πάλι με τον ίδιο ρυθμό. Έχουν θησαυρίσει, λέω, τα ιδιωτικά. Το σύστημα εφημερίας και νοσηλείας ασθενών. Να γίνει για να αξιοποιηθούν όλες οι υποδομές τους και όλο το προσωπικό με κάλυψη της μισθοδοσίας από το κράτος. Τρίτον, αξιοποιήστε τους ειδικούς επιστήμονες κύρους που συνεργάζονται με τα συγκεκριμένα ιδιωτικά θεραπευτήρια και ταυτόχρονα αποτελούν μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για την προσαρμογή τους στις ανάγκες νοσηλείας ασθενών από τον κορονοϊό. Καταλαβαίνει ο καθένας. Ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού τώρα. Να διοριστούν με κατεπίγουσες διαδικασίες και χωρίς καμιά άλλη προϋπόθεση όλοι οι γιατροί που έχουν πτυχίο ιατρικής και τίτλο ειδικότητας και είναι υποψήφοι για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί. Δεν αντέχουν πια. Έχουν ξεπεράσει τα όρια. Επίγουσες διαδικασίες να ξεκινήσουν άμεσα όλοι οι γιατροί που είναι στη λίστα αναμονής για ειδικότητα. Μη χάνετε άλλο χρόνο για τον εμβολιασμό. Γι' αυτό έκανα το ερώτημα. Mm. Προχωρήστε με γρήγορες διαδικασίες με πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια. Απαντήσατε και αρκετές από τις ερωτήσεις των τηλεθεατών μας. Και μια και αυτές είναι οι προτάσεις που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τώρα και είναι ρεαλιστικές. Γιατί δεν γίνονται? Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, λένε. Πώς δεν υπάρχουν?
δισεκατομμύρια στους ομίλους σκορπίζουν κάθε μέρα. Μάλιστα, λεφτά εκατομμύρια. Αφού αυτά δίνουν. Λοιπόν. 20 εκατομμύρια για να ακούστε, να πεθαίνει ο κόσμος και να χρηματοδοτείς τα κανάλια για να δώσεις μήνυμα υγείας. Κάναμε τροπολογία, δεν ψήφισε κανένας. Να είναι δωρεάν και με διαφανίζει διαδικασίες. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Λέω λοιπόν ότι είναι πολιτικό το ζήτημα και έχει να κάνει με το τι θεωρείς την υγεία. Καταρχήν για τη συζήτηση χθες αποκλείστηκαν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και ήταν επιλογή του Πρωθυπουργού να απαντήσει τον κύριο Τσίπρα, γιατί είναι βολικό. Καλά, είχε κάνει και την ερώτηση. Μα ερώτηση θέλαμε να κάνουμε κι εμείς, αλλά είχε λήξει η προθεσμία. Μάλιστα. Και είχε λήξει η προθεσμία ενώ την ερώτηση που έκανε ο κύριος Τσίπρας ήταν 5.30 ώρα το απόγευμα. Είχε λήξει δηλαδή πολύ περισσότερες ώρες. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μια επιλογή. Αυτή ήταν συνειδητή επιλογή. Δεν ήταν επειδή. Τέλος πάντων, πάσα, δεν ήταν δηλαδή, διαδικαστική. Είναι για να παιχτεί αυτό το δικοματικό παιχνίδι, το αποπροσανατολιστικό, που το έχουμε βαρεθεί πια και το βαριέται και ο ελληνικός λαός, και να ενισχύεται αυτό το δίπολο. Και ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να ενοχοποιήσει το λαό που διαμαρτύρεται όχι για την εξέλιξη της πανδημίας και όχι μόνο, για τα τεράστια προβλήματα που του φορτώνει, να τον ενοχοποιήσει και να παρουσιάσει κιόλας, εδώ κι αν είναι, το ΣΥΡΙΖΑ ως οργανωτή όλων των εκδηλώσεων. Τρεις και ο Κούκος πάνε όταν οργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κόσμος ήταν, συνδικάτα τα οποία κρύφτηκαν από τα κανάλια τα ιδιωτικά. Ο μεγάλος όγκος της συγκέντρωσης στη Νέα Σμύρνη, ο οποίος δεν ήταν στα επεισόδια, ήταν πίσω, ήταν δεκάδες χιλιάδες που τα οργάνωσαν συνδικάτα, μαζικοί φορείς κλπ. Τώρα δικαιώνεται το κρίθηκε. ΣΥΡΙΖΑ με αυτό. Δεν δικαιώνω καθόλου το ΣΥΡΙΖΑ. Στιεύομαι. Λέω λοιπόν. Ξέρω ότι είστε άνθρωπος με χιούμορ. Λέω για λοιπόν. Για αυτό το τολμώ και στον αέρα. Τον έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριο Τσίπρα, τι είπε. Είναι αιμονές της κυβέρνησης, είναι ανεκπαίδευτοι αστυνομικοί που δουλευόμαστε. Αυτές είναι οι αιτίες. Υπάρχει μία ρίση που λέγεται αντιλαϊκή πολιτική. Που δεν συμφωνεί ο κόσμος και την αντιπαλεύει, φέρνει τη βία και την καταστολή. Και έτσι επιβάλλεται. Αυτή την πολιτική ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μην ξεχνιόμαστε, συνταξιούχοι, άλλες διαδηλώσεις που χτυπήθηκαν. Μα η Νέα Δημοκρατία λέει ότι η ΣΥΡΙΖΑ δεν κουνιόταν φίλο. Όχι, η Νέα Δημοκρατία. Μα χτες τώρα αυτό το έλεγαν. Έκανες κι εσύ, έκανα κι εγώ. Παίρνει την μπάσα λοιπόν και το νομοθετικό πλαίσιο που το εφάρμοσε πλήρως και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνει την πάσα η Νέα Δημοκρατία και σκληραίνει τα μέτρα, και αυτά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη στιγμή δηλαδή που χτυπιούνται τα λαϊκά δικαιώματα, που χτυπιέται το μεροκάματο, που περνάει μια βάρβαρη πολιτική, έχεις και την αστυνομική βία. Και ξέρετε κάτι. Δηλαδή λέτε ότι η βία φέρνει βία. Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω ότι φέρνει βία. Ξέρετε που θέλω. Λέω η βία είναι. Γιατί κοιτάξτε τώρα. Έχουν ξεφύγει. Στο χωριό μου λέει έχουν κόψει καπίστρι. Ειδικά ορισμένες μονάδες της αστυνομίας. Και αυτό δεν εξηγείται με το ότι είναι τίποτα φασιστάκια για αυτά. Στους διώξουν εμένα τέτοιοι και δεν κάνουν. Δεν εξηγείται με αυτό. Είναι πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης. Το ξυλοδαρμό όμως του αστυνομικού. Απαράδεκτο, δολοφονικό. Χούλιγκαν τελικά βγαίνει ότι είναι. Όποιος και να ήταν, δεν έχει σημασία. Απαράδεκτο, δολοφονικό. Και να σας πω κάτι, κυρία Πετούρη. Και να τα πούμε έτσι. Είναι γνωστό το σκηνικό πώς στείνονται αυτά. Είναι μηχανισμοί κρατικοί, παρακρατικοί. Που είναι μέσα και σε αυτές τις ομάδες. Λέτε ότι ήταν προβοκάτσια. Αυτό λέτε. Όχι. Ήταν προβοκατόρικα στοιχεία αυτοί που χτύπησαν. Η διαδήλωση ήταν ειρηνική, όπως ήταν και οι περισσότερες. Στο Πολυτεχνείο τι έγινε που μας έριξαν χημικά και που έπιαναν ανέτεια και έδερναν τον κόσμο. Ενώ ετοιμαζόμασταν να φύγουμε. Είχαμε όλα τα υγειονομικά μέτρα, τα πάντα. Λέω για το ΚΚΕ τουλάχιστον. Εμείς αποδείξαμε και την Πρωτομαγιά και σε πάρα πολλές άλλες εκδηλώσεις ότι και τα μέτρα θα τηρούμε, λέγαμε. Πειθαρχημένη απειθαρχία. Όμως, ακούστε να σας πω και κάτι. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να παίρνει βάρβαρα μέτρα, να φέρνει νομοσχέδια που σακατεύουν τη ζωή των ανθρώπων. Σας λέω τελευταίο παράδειγμα. Ο νόμος για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και δεν είναι μόνο αστυνομία. Τσακίζει όλες τις λαϊκές οικογένειες και τις φτωχές οικογένειες. Πετάει 30.000 παιδιά έξω από το πανεπιστήμιο. Θα τους κόψει τους εργαζόμενους φοιτητές, οι οποίοι είναι 40%, τους τσακίζει. Γιατί τους βάζει 4-2 χρόνια. Και λέτε ότι δεν μπορεί να μην διαμαρτυρηθεί η πανδημία. Λοιπόν, δεν μπορεί η κυβέρνηση να συνεχίζει ακάθεκτη. Ακάθεκτη, και να πω και κάτι ότι τα περισσότερα ήταν έτοιμα επί ΣΥΡΙΖΑ τα νομοσχέδια.
Απλώς μπήκε η πινελιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, για να μην... λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ετοίμαζε νομοσχέδιο με ειδικό σώμα. Μα ειδικά στην αρχή. Μέσα, όχι, δεν λέω για την αστυνομία. Δεν λέω για την αστυνομία. Λέω τα γενικά. Ειδικό σώμα, εν πάση. Δεν μπορεί. Και επειδή ακριβώς αντιδράει ο κόσμος και έχει δικαίωμα και υποχρέωση να αντιδράσει. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να κάνει ό,τι θέλει και να σου λέει έχουμε lockdown. Να κάνει και αυτή lockdown. Μάλιστα. Στα νομοσχέδια. Λοιπόν, επομένως, όσο θα σκληραίνει αυτή η πολιτική, τόσο θα σκληραίνει και η καταστολή, η βία. Και όλα αυτά τα οποία ζούμε αυτό το διάστημα. Όμως θέλουμε να πούμε κάτι. Ότι δεν πρόκειται να φημώσουν τον κόσμο. Ούτε πρόκειται να το σταματήσουν. Με τέτοια βαβαρότητα και με αυτά τα αστυνομικά μέτρα. Λέτε λοιπόν ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θα σταματήσει να διαδηλώνει και να συμμετέχει σε διαδηλώσεις. Δεν θα σταματήσει και να καλεί τον κόσμο. Και να, καλεί. Και να συμμετέχει και στις εκδηλώσεις που κάνουν. Μάλιστα. Και οι μαζικοί φορείς, οι υγειονομικοί κλπ. Λοιπόν, τώρα για τα υπόλοιπα τώρα τον καυγά. Ποιος και τι, να σας πω κάτι. Το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ το εξυγχρόνισε. Έφερε και τις αύρες τώρα. Τις επανέφερε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τις αγόρασε. Γιατί τις αγόρασε τις αύρες, αφού δεν είναι... Λοιπόν, δεν διέλυσε τα μάτια όπως έλεγε. Λοιπόν, είναι μεγάλη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε. Επομένως, λέω αυτό, τώρα, αλλά... κλείνοντας... Ναι, υπάρχει, για να πάμε και στο επόμενο. Όσο θα σκληραίνει η αντιλαϊκή πολιτική και όσο θα ξεσηκώνεται ο κόσμος, τόσο θα προσπαθούν με τη βία και την καταστολή. Αλλά δεν θα τους περάσει. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας έκανε μία δήλωση η οποία έπεσε λίγο σαν βόμβα. Δηλαδή, πέραν από την πρόθεσή του που είναι μία εξέλιξη η Αμερική να επιστρέψει στην περιοχή, χαρακτήρισε παράνομες τις πράξεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον Αμερικανό αξιωματούχο, ούτε επί προεδρίας Ομπάμα, να έχει μιλήσει τόσο ανοιχτά. Ναι, εδώ υπάρχουν τα λόγια και υπάρχουν και τα έργα όμως. Γιατί στα λόγια πολλοί λένε διάφορα. Όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποτίθεται ότι πιέζει την Τουρκία για τις διεκδικήσεις. Ή το ΝΑΤΟ. Όμως εδώ πρέπει να δούμε καταρχήν ένα θέμα. Είναι δυνατόν να είσαι σε μια συμμαχία που ο σύμμαχός σου σε απειλεί, κλιμακώνει όλες τις διεκδικήσεις, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, με τις πλάτες και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σώη συμμαχία είναι αυτή? Δεύτερο θέμα, ποιος έχει κάνει την κατάσταση, την περιοχή ολόκληρη να είναι μες στο αίμα? Δεν είναι οι Αμερικανοί? Δεν είναι το ΝΑΤΟ? Δεν είναι οι Γάλλοι? Οπότε λέτε μόνο δεν λόγια. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέτε. Αυτά είναι, αυτά είναι λόγια. Γιατί λέμε ότι είναι λόγια? Αυτό που τους ενδιαφέρει. Καταρχήν εδώ γίνεται, πώς να το πω, μεγάλος ανταγωνισμός μεγάλων δυνάμεων. Είναι όλοι στην περιοχή. Και εξαιτίας του φυσικού πλούτου που έχει, μιλάμε για υδρογονάτιδες κλπ. Οι ΗΠΑ είχαν υποχωρήσει αρκετά. Δεν έχουν υποχωρήσει καθόλου. Το αντίθετο. Όχι, λέτε. Τώρα φέρνουν και το γίγαντα, το πώς το λένε, τη μεγαλύτερη. Όχι έξω. Δεν μου έρχεται τώρα. Η μεγαλύτερη εταιρεία στην Αμερική, στα πετρέλαια. Έρχεται στην περιοχή. Ούτε υποχώρησαν ποτέ. Υποχώρησαν οι Αμερικάνοι την περιοχή. Εδώ έχουμε 27 Αμερικάνικες βάσεις. Έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ 7 και τώρα το γεννήκευσε η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Επομένως, τι συμβαίνει στο Αιγαίο, για να μην. Επειδή δεν έχουμε και χρόνο. Αυτό που είναι στο τραπέζι πια είναι η συνδιαχείριση. Συνεκμετάλλευση. Με την Τουρκία. Συνδιαχείριση και συνεκμετάλλευση. Γιατί αυτό θέλουν και οι πολυεθνικές, οι γιγάντιες αυτές επιχειρήσεις. Και ήδη έχει στρωθεί το τραπέζι και αρχίζουν οι κουβέντες. Η Χάγη είχε απορριφθεί στην αρχή, τώρα ήρθε πάλι στο τραπέζι, θα συμφωνήσει και η Ελλάδα. Να πάει στη Χάγη με τι συνυποσχετικά. Λέτε ότι θα συμφωνήσουμε. Επομένως, δεν λέω ότι θα συμφωνήσουμε. Για τη Χάγη μιλάω. Για τη Χάγη, θα συμφωνήσουμε να πάμε στη Χάγη. Στη Βουλή το είπαν επίσημα. Να πάμε και στη Χάγη, αν χρειαστεί. Τρίτο θέμα όμως που έχει σημασία. Έχει στρωθεί ο δρόμος και με τις δύο συμφωνίες που έγιναν για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών με την Ιταλία, όπου η ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε μειωμένη επίρρεια στα διαπόντια νησά και η συμφωνία. Για όσλε το καθορισμό. Και με την Αίγυπτο. Λοιπόν, θα με την Αίγυπτο που έγινε περίπου το ίδιο, η διανομή είναι 56 Αίγυπτο, 44 λοιπόν, η Ελλάδα. Αυτά στρώνουν το έδαφος για την συνδιαχείριση και λοιπόν, τη συνεκμετάλλευση του θέματος. Και ο λαός δεν έγινε κανείς τίποτα. Κύριε Παφίλη, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις για το Κυπριακό, αλλά έχω πάρα πολύ λίγο χρόνο, οπότε σας λέω απλώς Κυπριακό. Ναι, δεν θέλω να σχολιάσω τη δημοσιογραφική τοποθέτηση. Εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα. Λέω από τον προηγούμενο, τον κύριο Τσίκα. Τσίκα.
Εδώ υπάρχει πραγματικότητα, ακούστε. Όλα τα κόμματα, πλην ΚΚΕ, θεωρούν ότι το Κυπριακό θα λυθεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Των αποφάσεων του ΟΗΕ. Των αποφάσεων του ΟΗΕ κλπ. Αυτά διαψεύστηκαν. Όταν μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα επιχείρημα ήταν ότι θα ενοποιηθεί, πάλι θα πάει με το Κύπρος η νέα κυρίαρχη, ανεξάρτητη κλπ. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, και για το Κυπριακό και για τις κυρώσεις και αυτά που υπόθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεχωριστά τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τους ενδιαφέρει ποιο είναι το δίκαιο στην περιοχή. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι οι οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να βάλουν τον πλούτο της περιοχής στο χέρι. Περιττό να ρωτήσω λοιπόν αν αισιοδοξείτε, δεν αισιοδοξείτε. Δεν αισιοδοξούμε μόνο όταν ξεσηκωθούν οι λαοί, γιατί τώρα γίνεται διανομή της λίας. Αυτό γίνεται. Αυτό που ενδιαφέρει τις πολυεθνικές και τα κράτη και τις κυβερνήσεις που τις στηρίζουν είναι να πάρουν τον πλούτο που υπάρχει στα χέρια τους και να το εκμεταλλευτούν. Οι λαοί δεν θα κερδίσουν λοιπόν τίποτα. Και επομένως. Με πιέζει ο χρόνος. Μπορώ να σας ακούω με τους ώρες, πιστέψτε. Τελειώνω με τη φράση μου. Επομένως, όσοι αναμένουν ακόμα, έχουν ελπίδες ότι υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουμε δίκαιες λύσεις, έχουν μεγάλη αυταπάτη. Και η Κύπρος πάει για διχοτόμηση, δύο κράτη, το πολύ πολύ κάποια χαλαρή ομοσπονδία, και στο Αιγαίο γίνονται αυτά. Γι' αυτό χρειάζεται αγώνα, κινητοποίηση την επόμενη εκπομπή και στήριξη του ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί.